Γεια σας φίλοι μου, σήμερα θα μιλήσουμε για την επέτειο του Πολυτεχνείου όπου γιορτάζεται στις 17 Νοεμβρίου και θα πούμε για δραστηριότητες που μπορούμε να κάνουμε στον υπηαγωγείο. Αρχικά μπορούμε να δείξουμε στα παιδιά κάποιες εικόνες, κάποιες φωτογραφίες όπως του δικτάτορα του Γεώργιου Παπαδόπουλου καθώς και από αποσπάσματα της, από εφημερίδες της εποχής εκείνης όπως και εικόνες από τους φοιτητές οπου διαδηλώνανε μέσα και έξω από το Πολυτεχνείο και το τάγκς που εισέβαλε στο Πολυτεχνείο στις 17 Νοεμβρίου. Η Ελλάδα βρισκόταν από τις 21 Απριλίου του 1967 υπό τη διακυβέρνηση του στρατού. Στις 14 Νοεμβρίου του 1973 οι φοιτητές του Πολυτεχνείου αποφάσισαν αποχή από τα μαθήματα και ξεκίνησαν διαδηλώσεις εναντίον του στρατιωτικού καθεστώτος. Η εξέγερση ξεκίνησε στις 14 Νοεμβρίου με την κατάληψη του Μετσόβιου Πολυτεχνείου Αθηνών από φοιτητές. Ήτανε η εξέγερση μαζική και δυναμική και στις 17 Νοεμβρίου του 1973 το ΤΑΝΚΣ εισέβαλε στο χώρο του Πολυτεχνείου. Μπορούμε να φτιάξουμε ένα κολάζ σε χαρτόνι, όπου να έχουμε το σχέδιο του Πολυτεχνείου και τα παιδιά να το ζωγραφίσουν και αντίστοιχα το κάθε παιδί να φτιάξει και το δικό του λουλούδι, όπου στα πέταλα του λουλουδιού θα κολλήσουμε είτε κόκκινο γλασέ είτε κόκκινο γκοφρέ. Μπορούμε όμως και το κάθε παιδί, αν θέλει ατομικά, να φτιάξει το δικό του κολλάζ, χρησιμοποιώντας κόκκινο χαρτόνι και κόβοντάς το σε σχήμα τρίγωνο, για την σκεπή και να χρησιμοποιήσουμε και γλωσσοπίεστρα όπου τα παιδιά θα τα ζωγραφίσουν είτε μαρκαδόρους, είτε ξυλομπογιές είτε τέμπερες για να φτιάξουμε το πολυτεχνείο και από πάνω να γράψουν όπως μπορεί το κάθε παιδάκι τη λέξη πολυτεχνείο και αντίστοιχα να βάλει δίπλα και το δικό του λουλουδάκι όπου στα πέταλα θα έχει κολλήσει είτε γκοφρέ είτε γλασέ κόκκινο χαρτί. Βιβλία και παραμύθια που μπορούμε να διαβάσουμε είναι η Τενεκεδούπολη, η Κυρά Δημοκρατία, η Εξέγερση του Πολυτεχνείου και ένα επίσης ωραίο βιβλίο στο δάσος. Και μπορούμε να συζητήσουμε με τα παιδιά για τα πολιτεύματα. Επίσης, μπορούμε να κατασκευάσουμε με χαρτόνια τους ήρωες της Τενεκεδούπολης, χρησιμοποιώντας τα πατρόν από τους ήρωες, και να τα φτιάξουμε είτε σαν μάσκες, είτε χρησιμοποιώντας γλωσσοπίεστρα, είτε ξυλάκι από σουβλάκι, είτε καλαμάκια και να τα κολλήσουμε και να τα χρησιμοποιήσουμε και για το κουκλοθέατρο. Επίσης, μπορούν τα παιδιά να ψηφίσουν να γράψουμε σε ένα χαρτόνι τα ονόματα των ήρωων και να έχουμε και την ζωγραφιά τους και τα παιδιά να ψηφίσουν ποιος ήρωας τους αρέσει πιο πολύ. Επίσης μπορούμε να ζωγραφίσουμε τους ήρωες της Τενεκεδούπολης. Μπορούμε να μάθουμε και να ακούσουμε τραγούδια όπως τα παιδιά ζωγραφίζουν στον τοίχο της Τάνιας Τσανακλίδου και να ζωγραφίσουν τα παιδιά ό,τι θέλουν από το τραγούδι αυτό. Καθώς να φτιάξουμε και το περιστέρι της ειρήνης. Επίσης, σε ένα φύλλο εργασίας μπορούμε να κάνουμε μια γλωσσική δραστηριότητα, να γράψουν τα παιδιά τις λεξούλες ψωμί, παιδεία, ελευθερία, όπου ήταν το σύνθημα την περίοδο εκείνη. Αν σας άρεσε το βίντεο μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας. Γεια σας!